Πάμε. Πάμε να δούμε λίγο την ψυχολογία των Χριστουγέννων. Γιατί η κυρία Βασιλιάνα Σταυροπούλου είναι εδώ κοντά μας. Μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Επιτέλους. Γιατί μονίμως από το Skype δεν μπορούμε να τα πούμε τόσο καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ψυχολογία των Χριστουγέννων. Είναι οι γιορτές αυτές αφιερωμένες πάρα πολύ στα παιδιά. Πώς μπορούμε έτσι να το μεταδώσουμε αυτό στα παιδιά τα οποία πιέζονται πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πρέπει τώρα να χαλαρώσουν. Τι τους λέμε λοιπόν και πώς από την έντονη δραστηριότητα των καθημερινών το προηγούμενο διάστημα θα πάμε σε αυτό το 15ήμερο. Έχω πολλά να πω. Πάμε. Πολλά, ξεκινάω. Και θέλω. Ακούσουμε κι εμείς ως γονείς. Θέλω όμως να κάνω και ένα σχόλιο για το πολύ ωραίο που είπε η κυρία προηγουμένως. Ναι. Ότι ανυπομονεί για το οικογενειακό τραπέζι για την επιλογή της. Και όταν η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη, νομίζω ότι ρυθμίζει και το συναίσθημά μας. Αλλιώς πάμε όταν καταναγκαστικά πάμε στο οικογενειακό τραπέζι, και αλλιώς πάμε όταν είναι επιλογή μας γιατί το περιμένουμε και μας λείπει. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν με τα παιδιά? Η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή. Θα βιώσουν μια μεγάλη αντίθεση, γιατί από την εγρήγορση θα πάμε στην απόλυτη χαλάρωση. Και μέσα σε αυτό νομίζω ότι καλούμαστε να βάλουμε και ένα όριο. Και αυτό το όριο αφορά συνήθως τις ηλεκτρονικές συσκευές, αφορά το πόση ώρα θα σπαταλήσουν στο τάμπλετ, στο πόσα γλυκάκια θα φάνε. Αυτό περιμένουν τώρα τα πιτσιρίκια. Έτσι. Και να τελειώσει και να ασχοληθούν με το τάμπλετ τους, με αλλά το PlayStation. Πρέπει να ασχοληθούν και λίγο με αυτό. Ναι, λίγο ή... Λίγο. Γιατί πάμε να αυξήσουμε, αφού και εμείς θα χαλαρώσουμε, πάμε να αυξήσουμε τον ποιοτικό χρόνο που θα περάσουμε και εμείς με τα παιδιά μας. Ναι. Άρα, υπάρχει ένας αντιπερισπασμός, όπως λέμε εμείς, η ειδική ψυχικής υγείας, που στην ουσία όταν το παιδί ζητάει κάτι συγκεκριμένο, του προτείνουμε κάτι άλλο. Υπάρχει μια ανταλλακτική αξία στη συζήτησή μας. Ωραία. Όταν λοιπόν μας λέει ότι θέλω να παίξω, πάμε μια βόλτα. Πάμε εκεί που έλεγες ότι ποδήλατο. Είναι ωραία. Ναι. Πάμε για ποδήλατο. Ναι. Ναι, αλλά αν όμως τα έχουν στερηθεί αυτά που θέλουν να κάνουν λόγω της σκληρής καθημερινότητας, δεν πρέπει να τους αφήσουμε, να τους δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο με αυτό που πραγματικά θέλουν να κάνουν? Βεβαίως. Και εκεί νομίζω είναι και το τι είμαστε εμείς διατεθειμένοι να στηρίξουμε. Δηλαδή, εξαρτάται και από το δικό μας ελεύθερο χρόνο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν και εμείς οι ίδιοι μέσα στις γιορτές, γιατί είναι και λίγο παγίδα το πνεύμα των Χριστουγέννων, καλούμαστε και εμείς να τοποθετηθούμε σε μια συγκεκριμένη θέση και σε μια συγκεκριμένη στάση για το πώς πρέπει να είμαστε, πότε πρέπει να πάρουμε δώρα, τι δώρα πρέπει να πάρουμε. Οπότε καταλήγουμε και εμείς να μην αξιοποιούμε τον ελεύθερο μας χρόνο. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι με κάποιο τρόπο απαιτεί, γιατί στο δικό του κόσμο είναι σημαντικό αυτό που απαιτεί, πάμε να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να ρυθμιστούμε με αυτό που μας ζητάει. Ναι. Αν λοιπόν εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε τον ποιοτικό χρόνο, αφήνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό mm-hmm. που του είναι σημαντικό. Mm-hmm. Αν μπορούμε και εμείς να δοθούμε συναισθηματικά και ποιοτικά και ποσοτικά, πάμε να λειτουργήσουμε τον αντιπερισπασμό. Ερώτηση. Επειδή ακριβώς οι γιορτές είναι λίγο ιδιαίτερες για τα παιδιά, ακολουθούμε εμείς το πρόγραμμα του παιδιού ή το παιδί το πρόγραμμα του γονιού? Πολύ ωραία ερώτηση, κυρία Κουτροκόη, και την ακούω πάρα πολύ συχνά. Επειδή είναι μανούλα και ξέρει. Έτσι. Την τραβάει ο Λευτεράκης. Ναι. Έτσι. Με τρέχει. Καμία συνθήκη δεν είναι ιδανική. Υπάρχουν φορές που ο Λευτέρης θα σας τραβήξει και υπάρχουν φορές που εσείς θα πρέπει να θέσετε το όριο, γιατί στην ουσία το παιδί έχει ανεξάντλητες επιθυμίες mm-hmm. και ανεξάντλητες ανάγκες. Κάποιες από αυτές θα καλυφθούν, κάποιες άλλες θα μείνουν ανικανοποίητες σε αυτή τη φάση, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο και εσείς να λειτουργήσετε φροντιστικά. Και εμείς όλοι πρέπει να λειτουργήσουμε φροντιστικά ως προς αυτό που πρέπει να γίνει, ήδη εκπεραιωτικά, ίσως κάποιες φορές. Οπότε νομίζω ότι η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο είναι με κάποιο τρόπο η ισορροπία. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θα βρεθούν συνήθως τα πιτσιρίκια μας μέχρι την εφηβική ηλικία που μιλάμε τώρα, με άλλες παρέες, έτσι. Θα μπλέξουν μεταξύ τους. Θέλουν να βγούνε, mm-hmm. να πάνε τη βόλτα. Τους αφήνουμε ελεύθερα. Τι κάνουμε? Έχουμε την εποπτεία. Αν χωνόμαστε, παιδί μου, τι ώρα θα γυρίσεις? Με ποιους θα πας? Τα έχουμε όλα αυτά. Αγχωνόμαστε ούτως ή άλλως. Βεβαίως αγχωνόμαστε. Αγχωνόμαστε παραπάνω. Απλά τώρα που έχουν ελεύθερο χρόνο, αγχωνόμαστε λίγο παραπάνω. Τους αφήνουμε όμως ελεύθερο, τους δίνουμε ελεύθερο. Εξαρτάται από την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, αν έχουμε ένα έφηβο παιδί, ναι, θα βγει παραπάνω. Και είμαστε προετοιμασμένοι και προετοιμάζουμε και το παιδί. Mm. Αυτό ναι. δεν σημαίνει ότι είναι ανορίωτο. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, φαντάζομαι, που τίθενται από το σπίτι για το τι ώρα θα γυρίσει, και σίγουρα υπάρχει και η ενημέρωση του γονέα για το πού ακριβώς είσαι. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται εποπτεία. Μπαμπά, δεν θα πάω αύριο σχολείο. Δεν με αφήνεις να γυρίσω, ξέρω εγώ, μία. Του πω όχι. Του μεγάλου.
Του μεγάλου. Α, γιατί το άκουσα το μία, μου φάνηκε λίγο βαρύ. Αλλά κολλάνε και άλλοι δύο που είναι. Αν όμως γενικά του επιτρέπεται να γυρίσει στις 10, το μία νομίζω ότι έχει μεγάλη απόκληση. Ναι. Μιλήσατε για όρια στη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κτλ. Κάνατε και μια αναφορά όμως στα όρια στα γλυκά. Mm. Η αλήθεια είναι. Ας το παιδάκι να φάει, θα το ρίξει μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι μπορούν να ξεκινήσουν το πρωί με μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες, ό,τι έχουμε εδώ δηλαδή. Να μην φάνε τίποτα από το τραπέζι. Και αυτό να μην φάνε καθόλου φαγητό ή οτιδήποτε άλλο, να είναι όλη μέρα με τα γλυκά αυτή την περίοδο. Πώς βάζουμε όριο σε αυτό, δηλαδή είναι τα γλυκίσματα των Χριστουγέννων. Δεν είναι κάτι μόνιμο, δεν είναι κάτι το οποίο εθιστικό, αν θέλετε, δεν ξέρω, είναι εθιστικό. Εξαρτάται από την περίπτωση. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία για λόγους υγείας δεν μπορούν να φάνε. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να φάνε πολύ πιο ελεύθερα από ένα άλλο παιδάκι. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η συμβουλή «Δεν παίζω με την τύχη μου» mm-hmm. κολλάει, γιατί αν τα γλυκά είναι σε αυθονία μπροστά στα μάτια του παιδιού, να, όπως τα έχουμε εδώ καλή ώρα, mm-hmm. νομίζω ότι... Τώρα, εδώ είναι προκλητικό αυτό που γίνεται. Εμείς είμαστε εγκρατείς, βλέπετε, ακόμη είναι γεμάτα, έτσι. Είμαστε τόση ώρα, έχουμε ξεκινήσει από το πρωί την εκπομπή, σας έρχεται και σας το βούτυρο, το γλυκό το βούτυρο, τα ωραία τα αρώματα που έρχεται από το μέλι. Ζοριζόμαστε όλη την ώρα της εκπομπής. Κάνουμε με πολύ μεγάλη δυσκολία εκπομπή. Τελειώνουμε και τα κατασπαρώσουμε. Λοιπόν, για λέτε. Και αυτό μας αναγκάζει να ενδώσουμε. Οπότε. Και τελευταία ερώτηση. Με τη γιαγιά, τον παππού που θα βρεθούν, το θείο και τη θεία που έχουν να τα δουν πολύ καιρό τα παιδάκια, που είναι άσο το παιδάκι λίγο πάνω μου, να το μάθουμε. Γιατί οι γιαγιάδες τώρα. Mm-hmm. Άστο παιδί να φάει το γλυκό. Η αλήθεια είναι ότι οι γιαγιάδες κάνουν. Ναι, ένα τα ψυγαλακτομπούρευμα, ένα τα ψυγαλομακάρουν, άστο παιδί. Τι κάνουμε, πώς διαχειριζόμαστε εμείς οι γονείς τη γιαγιά και τον παππού. Εκεί τα όρια δεν είναι σαφή. Mm. Υπάρχουν όρια που κοστίζουν και όρια που δεν κοστίζουν. Το να φάει λίγο παραπάνω στο οικογενειακό τραπέζι δεν μας κοστίζει κάτι. Ναι. Μπορεί όμως να συντελέσει στην ωραία ατμόσφαιρα τη συνολική των Χριστουγέννων και να μείνει και κάτι στο παιδάκι ως ανάμνηση στα χρόνια. Ναι. Όμως, άλλες φράσεις που παρεμβαίνουν στη διαπαιδαγώγηση, γιατί κάποιες φορές ο τρόπος που έχουμε επιλέξει εμείς να διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί μας δεν ταιριάζει με τον τρόπο που διαπαιδαγώγησε η γιαγιά, ο παππούς, εμάς. Ναι. Ή το ευρύτερο οικογενειακό σύστημα. Οπότε εκεί αυτά τα όρια κοστίζουν. Ξέρεις πόσες πεθερές έχουν τσακωθεί αυτή την περίοδο με τις μαμάδες? Όχι, δεν ξέρω. Πεθερές με τις νύφες. Ναι. Συγγνώμη να πω κάτι. Ναι. Επειδή δεν σας ξαναδούμε μέσα στις γιορτές. Είναι. Μέσα στις γιορτές δεν θα ξαναδούμε την κυρία Σταυροπούλου. Ναι. Ερώτηση. Η επιστροφή στο σχολείο. Α, στο σχολείο, τώρα τελειώνει. Τι κάνουμε εκεί, τι λέμε εκεί στα παιδιά, πώς δηλαδή σιγά σιγά μπαίνουν στο κλίμα ότι επιστρέφουν στην καθημερινότητα και από πότε τους το περνάμε. Σήμερα τελειώνει, άστε την επιστροφή, θα το πούμε σε δύο εβδομάδες. Άστε την επιστροφή, ας πούμε. Θα το προετοιμάσουμε το Σαββατοκύριακο πριν από το άνοιγμα, αλλά μαζί με τα παιδιά να προετοιμαστούμε κι εμείς. Μη λέμε μόνο για τα παιδιά. Ορίστε. Ακόμα δεν τελείωσαν αμέσως την επιστροφή στο σχολείο. Έμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να περάσετε όμορφα. Λοιπόν.